είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σου. Είναι αυτό που κρύβεται μέσα σου. Και αυτό είναι το έξυπνο πράγμα που έχει κάνει το εγώ. Κρύβεται μέσα σου και εσύ έχει μπερδέψει και νομίζεις ότι εσύ είσαι το εγώ σου. Ενώ το εγώ σου είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στην θρησκεία το εγώ εκδηλώνεται ως ο διάβολος για να έχεις κάποιον να επιρρύψεις ευθύνες. Το εγώ είναι ουσιαστικά λέει, άμα το μεγιστοποιήσουμε αυτό, δεν έχουμε εξωτερικούς εχθρούς. Είναι απλά προβολές του εγώ μας πάνω σε άλλους ανθρώπους. Ωραία. Ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι με το εγώ που δεν βλέπω να το βρίσκουμε σήμερα. Σε κάθε της εμφάνισης ήταν με διαφορετικά γυαλιά. Εντάξει, το είδαμε μία, το είδαμε δύο, αλλά τα βίντεο κλείνουν με το ίδιο γυαλί. Δηλαδή, εντάξει, ξέρετε, ποιος άλλος καλλιτέχνης έχει φετίχο με τα γυαλιά. Στίβι Γουόντερ. Ποιος άλλος καλλιτέχνης έχει φετίχο με τα γυαλιά. Στίβι Γουόντερ. Και θα ακούσουμε πρώτα τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος, το εθνικό μας ποιητή του Διονύση Σολομού που μελοποίησε ο Μάντζαρης. Νέα Δημοκρατία, αρχίζετε από την αρχή. Πιστεύω ότι μπορείτε να κάνετε μια καινούργια αρχή. Να σας μιλήσω για την ιδεολογία μας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτός ο πόνος που κάνετε. Το κάτι δεν θα είναι μαζί μας. Είναι η ευγενία του Ηλίας. Να δούμε αίμα στην αρένα. Διαφάνεια για όλα, διαφάνεια για όλα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Βγαίνοντας, αν θέλετε, κάντε μια βόλτα. Πήγαινε μέχρι τη γωνία εδώ πέρα. Ξέρετε, Όθωνος και Αμαλίας. Ένα πανό. Ή να έρθουν κάποιοι άνθρωποι του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Ορισμένοι μερικές εκατοντάδες. Ήθελα ενδεχομένως να μας δώσετε μια πρόσθετη διευκρίνηση αν το έχετε. Κύριε Φιλιππίδη, στην διάθεσή σου. Υπήρχαν και άλλοι που ζητούσαν επαναπατρισμό και τότε επαναπατρίστηκαν ενδεχομένως λόγω ύψους των ομιλίων. Αυτό είναι ένα πρώτερο. Δεύτερο. Πόσο περίπου είναι το κόστος επαναπατρισμού? Ένα άτομο, αντιλαμβάνω ότι θα υπάρχει. Ο
κύριος Ευστάθιος Κουσουρνάς και αμέσως μετά η κυρία Θανασία Μελεντή. Σε σχέση με τα επικίνδυνα απόβλητα, αυτή τη στιγμή αν χρειαζόταν να χωροθετήσουμε, δεν ξέρουμε πού να χωροθετήσουμε. Και όταν είπα 6 μήνες χρειάζεται για να δούμε μετά τι θα γίνει από 6 μήνες, ουσιαστικά χάβεται. Εκεί πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλος διάλογος, τόσο με την τζιμεντοβιομηχανία, όπου υπάρχει ένα θέμα. Της ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλλει κυρίως στον περιορισμό των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακος και των μικρών αερίων του δημοκρατήρου και θα συμβάλλει στο παγκόσμιο τρόπο της σταθεροποίησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Η σπουδαιότητα της ενεργειακής μας απόδοσης, ως μέσο καταπολέμησης της αποσταθεροποίησης του κλίματος, γίνεται εύκολα κατανοητή αν λάβουμε υπόψη ότι η ανθρωπογενή δραστηριότητα του ενεργειακού τομέα προκαλούν περί το 22% των εκπομπών του αερίου. Συνταξιούχοι ηλικίας 100 έως 120 ετών εντοπίσανε, δηλαδή έχουν πεθάνει και οι κληρονόμοι συνεχίζουν να εισπράττουν τα λεφτά. Τι κάνετε εδώ, ψαρεύετε, πιάνουμε τίποτα σήμερα? Θα δείξει. Θα δείξει, ε. Πόση ώρα είστε εδώ? Τώρα ήρθα. Τι δόλωμα έχετε βάλει, μανές? Τσουτσούνι. Τσουτσούνι. Τι είναι το τσουτσούνι δηλαδή, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Η μία εκδοχή είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν. Η άλλη εκδοχή είναι ότι κάτι γνώριζαν ή κάτι υποψιάζονταν. Και υπάρχει και μία τρίτη εκδοχή που είναι η βαρύτερη. Και το βλέπω εδώ μπροστά μου διατυπωμένο στο έγγραφο της Εξεταστικής Επιτροπής. Ότι πιθανότατα να μην εμπλέκονται. Υπάρχει μεγάλο θέμα σε κάποιες περιοχές με τους ανάπηρους μαϊμού. Είναι εισαγόμενοι, έρχονται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και έχουν κατακλείσει πάρα πολλές περιοχές εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τον στυπά του δίνω μία με το πλάτη, σπάει το ένα κομμάτι, του ξαναδίνω άλλη μία, σπάει και το άλλο κομμάτι. Έσπασε ο πλάστης, έσπασε ο πλάστης δηλαδή. Άτος. Τρία κομμάτια τον έσπασα. Γι' αυτό σκέφτηκα όμως να του χώσω αυτό το κομμάτι εδώ που είναι μητέρα, να του το χώσω στα πλευρά. What the? Το ζευγάρι λοιπόν που δεν θα είναι μαζί μας στο τελικό του Dancing with the Stars είναι... η Ευγενία και ο Ηλίας. Λιγότερος κόσμος παρακολουθεί. Το δύο σε καλεσταλφή, τη διαφορά δηλαδή το ότι κάνω 10 χρόνια πρωτοαθλητισμό 8 ώρες την ημέρα και ξαφνικά μέσα σε λίγες εβδομάδες είναι από αλλού φερμένος, δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Τώρα χτυπάς το κεφάλι σου κάτω, έτσι. Γιατί έκανες 8 χρόνια. Εξήγησέ μου τώρα γιατί έκανες 8 χρόνια επί κοντό. Και ήσουν να δείσουν μια παξιμάδο χλέστρα μου επιτρέψεις. Και θα πήρε ο Αντένα και με 8 χρόνια χώρο. 8 εβδομάδες χώρο, όχι με συγχωρείς. 8 εβδομάδες σε σχέση με 8 χρόνια. Και να δούμε σε συμφωνία, μάλλον με συγχωρείτε, για τις τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης θα μπορούν να προσφεύγουν οι χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν, όχι με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Θα πάμε στη συνέχεια του ίδιου θέματος, να δούμε Λοιπόν... Σε συμφωνία λοιπόν, σωστά, σε συμφωνία κατέληξαν οι χώρες της Ευρώπης με... Αν όμως η εκθεταστική με καλέσει, είναι αυτονόητο ότι θα πάω. Και να δούμε